Εμείς κάνουμε αυτό που κάναμε και το Δεκέμβριο. Δηλαδή, είχαμε πλεόνασμα. Μετά από σκληρές φορολογίες. Όχι, μετά από πάρα πολύ σκληρές φορολογίες. Δηλαδή με φόρους που γονατίσανε τον κόσμο, Υπουργέ. Θυσίες, και το ξέρετε καλά, βεβαίως, πολύ καλά. Βεβαίως. Όσοι υπουργοί μπορούν να βγαίνουν βεβαίως, στην κοινωνία. Βεβαίως, γιατί έτσι είναι. Οι λίγοι είναι στο σανάκι, οι άλλοι είναι ξέρετε πού. Έτσι είναι όπως το λέτε. Και οι θυσίες αυτές ευτυχώς δεν πήγαν χαμένες. Έχουμε πλεόνασμα γιατί στήφτηκε ο κόσμος από φόρους, Υπουργέ. Και αυτό όσοι το λένε και έχουν τη δύναμη να το λένε. Δεν στήφτηκε μόνο ο κόσμος από φόρους. Από εισφορές, από χαμηλούς μισθούς, από. Από το 9 και μετά, προσέξτε, βεβαίως, και τώρα βέβαια. Βεβαίως. Ελάτε. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου, για το να ανατρέψουμε. Μάλιστα. Άρα, όταν έχουμε δέσμευση για τη χώρα το 19 να έχουμε 3,5% πλεονάσματα και θέλουν να μας βάλουν πρόσθετα 4,5 δις, ναι. Αυτό από τα οικονομικά στοιχεία που υπάρχουν σήμερα έχει ανατραπεί. Και για κάθε ευρώ που θα ζητάνε να υπάρχει πρόσθετη επιβάρηση, θα υπάρχει και ένα ευρώ. Δηλαδή, ελάφρυς. Έρχεται η Βελτουλέσκου. Ένα λεπτό. Άρα, έρχεται και λέει. Είμαι εγώ η Βελτουλέσκου τώρα και σας λέω, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω 200 ευρώ κάτω οι συντάξεις. Μάλιστα. Αυτός το οποίο η σύνταξη θα κοπεί κατά 200 ευρώ. Όχι τώρα, από το 19 και μετά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, ο Σόιμπλε θέλει από το 18, η Λαγκάρτ θέλει πιο νωρίς. Αυτό θα το βρείτε στη διαπραγμάτευση. Σημαίνει λοιπόν. Εκεί, αυτός το οποίο η σύνταξη θα κοπεί κατά 200 ή 300 ευρώ. Ναι. Θα πάει ο Τσίπρας θα το πει πάρα 300 με ποιο τρόπο. Με τη 13η σύνταξη, με τη 14η σύνταξη, με ό,τι χρειάζεται εφόσον έχουμε πλεονάσματα. Δηλαδή για κάθε Έλληνα θα φτιαχτεί ένα κουτάκι και θα λέει Σπίρτζης για παράδειγμα. Έχασε 300 ευρώ. Θα βρούμε έναν τρόπο να τον αναποφύσουμε. Θα βρούμε έναν τρόπο, αν ο Σπίρτζης δεν έχει εισοδήματα, δεν έχει μεγάλη περιουσία που να του φέρνει έσοδα. Είναι στις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια. Προφανώς θα αναπληρωθούν αυτά που θα χάσει.